Αυτή είναι η είσοδος για τις φυλακές που τα μεγαλύτερα καθήκια στην ιστορία της Κέρκυρας μπήκαν εδώ μέσα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα καθήκια που ήταν να μπει, αλλά τελικά τη λύτωσε. Αυτό. Μετά, αφού κατάφερε να ξεφύγει αυτό, οι φυλακές κλείσανε. Δεν είχαν πλέον λόγο ύπαρξης. Πλέον δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν φυλακές. Και περνάμε το καθήκη και προχωράμε παρακάτω. Ναι. Εδώ είναι η κατεβασιά, ας πούμε. Θα το θέσουμε έτσι. Όπου από εδώ βγαίνανε οι φυλακισμένοι και οι φύλακες. Λοιπόν, και κατεβαίνοντας είχαν αυτή την υπέροχη θέα οι φυλακισμένοι. Είναι άδικο. Άλλος κόσμος γερός δεν έχει τέτοια θέα, και γαλλός και τίμιος. Τα μεγαλύτερα καθάρματα όμως έχουν θέα. Αυτό είναι, να το θυμάστε αυτό. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλος καημός αυτός. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν οι τίμιοι και οι σωστοί άνθρωποι να υποφέρουν και τα καθάρματα να καλοπερνάνε. Κοιτάξτε που βρίσκεται αυτή η φυλακή. Δηλαδή. Και να θέλει να αυτοκτονήσει κάποιος, να το κάνει γιατί φοβάται μη λερώσει το περιβάλλον. Κοιτάξτε εδώ. Κάνουμε και ένα zoom στο βράχο. Ορίστε. Αυτό είναι. Πω. Κοιτάξτε μέρη που έχει Κέρκυρα. Για τα καθάρματα πάντα. Κοιτάξτε μέρη που έχει Κέρκυρα για τα καθάρματα. Καφετέρια για τους φυλακισμένους, ναι. Ναι, σου λέει άμα κατέβει και πάρει άδεια και δεν έχει να φύγει μακριά, πού θα πάει. Πάει στην καφετέρια. Παίζει ένα ποδοσφαιράκι, παίζει ένα κάτι. Πίνει τα ουσκάκια, τους καφέδες του. Και κοιτάξτε εδώ τώρα, ας πούμε, πέραν της θέας της απίστευτης, κάνουμε ένα zoom στην τραπεζαρία. Ορίστε, εδώ κάνουν τα πάρτι και τα γενέθλιά τους φυλακισμένοι. Κοίτα, έρχεται ορχήστρα κανονικά, δεν το συζητώ. Εδώ έχει έρθει και η Βανδύ να τραγουδήσει. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εδώ. Αλλά ήρθε με φόβο, γιατί ήρθε μια άλλη μαλάκο πριν από τη Βανδύ και δεν τραγουδούσε καλά και την ρίξανε από κάτω. ήταν λίγο. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε ένα zoom τώρα στα αμάξια που μας φέρανε εδώ πάνω. Ένα μαύρο και ένα ποντική. Ποντικαρό μαύρο. Ναι. Αυτά μας φέρανε εδώ πάνω. Αυτά θα μας πάρουν και κάτω, πρώτο Θεό. Σιγά-σιγά. Εδώ είναι κάποιοι τουρίστες, οι οποίοι. Την παλεύουνε. Πάνε να μπουν σε ένα κουβά να φύγουνε. Σε ένα αμάξι, θέλω να πω, συγγνώμη. Ας μην γίνω μαγενής, δεν κάνει. Κάποτε είχα και εγώ κουβά. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε το zoom να δούμε όλη την ομορφιά της περιοχής. Αυτή είναι φανταστικό. Και πάμε για τη μεγάλη κατάβαση. Και πάμε, ας πάμε από το μονοπάτι το σωστό. Φέρε τα σκηνιά. Ας πάμε από το μονοπάτι το σωστό να κατέβουμε. Είναι η μεγάλη κατάβαση. Κοιτάξτε από πού θα περάσουμε. Είναι φοβερό. Νιώθω δέος, γιατί σε αυτό εδώ το μέρος είχε παλιότερα μαζευτεί εις το πέρας των αιώνων η μεγαλύτερη σαπίλα που υπήρχε ποτέ. Συν αυτόν. Μην ξεχνάμε ποτέ. Καλά, να θυμόμαστε έτσι, να συνεχίζουμε, ναι. Κοιτάξτε τι όμορφα, τι ωραία κατάβαση είναι αυτή. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ θα σταματήσω να μιλάω για λίγο για να απολαύσετε έτσι το τοπίο χωρίς σχόλια. Σταματάω τώρα να μιλάω. Εντάξει, αρκετά σταμάτησα. Συνεχίζουμε τώρα. Δεν νομίζατε θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό περισσότερο. Λοιπόν, εδώ είναι ένας βράχος. Μεγάλο πράγμα θα έλεγα. Και εδώ είναι άλλος ένας μεγάλος βράχος. Και εμείς θα περάσουμε ανάμεσα από τους δύο βράχους. Με προσοχή πάντα. Εγώ και το κάθαρμα. Με προσοχή πάντα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, τελούνται και έργα βέβαια επί της περιοχής. Είναι υπέροχο το όλο το. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. Μεγιά πράγμα. Μα. Γρήγορα μακριά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε δύο γουρούνες που αποφασίσαν να φύγουν, για να κάνουμε zoom στις γουρούνες. Zoom στις γουρούνες. Zoom στις γουρούνες. Αυτές είναι οι γουρούνες. Zoom. Με σημαία. Αυτοί καταλάβανε το λάθος τους και φεύγουν νωρίς. Έχει και τρίτη γουρούνα πάνω. Και έχει και τρίτη γουρούνα πάνω, αν την προλάβουμε. Ναι, στη στροφή φεύγει. Αυτή έχει φύγει πολύ μπροστά. Πρέπει να είναι Ferrari γουρούνα αυτή. Αυτή είναι Ferrari γουρούνα. Αλόνζο απάνω, Αλόνζο. Είναι. Ελά, δεν θέλω. Δεν θα συνεχίσω το σχόλιο μου αυτό. Θα συνεχίσω βγάζοντας το zoom και τον Αλόνζο από το μυαλό μου. Πάμε παρακάτω. Είναι μια υπέροχη περιοχή. Συνεχίζουμε. Την κατάβασή μας την όμορφη. Τέτοιο πράγμα δύσκολο να το συναντάει κανείς. Τώρα θα κάνω μια μικρή παράκαμψη λόγω σανιδών. Αυτό
τώρα το φτιάξαμε το μονοπάτι, δεν ήταν. Το μονοπάτι ναι, δεν ήταν. Όταν είχαμε ξανέλθει παλαιότερα, χωρίς την κάμερα, δεν υπήρχε μονοπάτι. Κάτι κολοκατσάβραχα υπήρχαν μόνο και εμείς κάναμε τον Ταρζάν και την Τζίτα. Λοιπόν, αλλά ο πολιτισμός ήρθε και εδώ πάνω όμως. Φύγαν οι φυλακισμένοι, ήρθε ο πολιτισμός. Και οι τουρίστες με τις γουρούνες. Εδώ είμαστε. Κάνουμε άλλο ένα μικρό πανοραμικό έτσι. Να δει όλος ο κόσμος πού ήμασταν. Έτσι. Ωραίο πράγμα. Αυτό είναι.